Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Hello. Επόμενη δοκιμασία. Βινίλ. Λοιπόν, είναι μια extreme τάση. Αυτό το squeaky που λες εσύ, όντως είναι ένα άκαμπτο υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζεσταίνεσαι, δεν συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα. Και ξέρετε τι γίνεται κιόλας, ήταν και μια ιδιαίτερη τάση στα 80's, που έχει συνδεθεί, δυστυχώς θα πω, με το kitsch. Άντε! Τα 80's ήταν πολύ kitsch το κομμάτι του βινίλ. Οπότε θέλει... κατάλαβα. Δεν το ήξερα. Ήτανε τάση, μπορούσαν πάρα πολύ. Αλλά ήταν kitsch τα ρούτα, okay. Οπότε, ξέρετε, λίγο θα πρέπει να πεμπλακεί η φάση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κυριαρχεί το βινίλ, έτσι. Αυτό είναι, φαντάζομαι, δεδομένο, το έχετε καταλάβει. Κάτι, μπορεί να είναι χαζή ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά το βινίλ με το λάτεξ? Ενώ σε ύφασμα το ένα απλά έχει πιο στρέλ. Το βινίλ είναι πιο άκαμπτο. Ναι. Πολύ πιο άκαμπτο. Τι είναι η διάφορα με βινίλ και patent leather? Patent leather. Patent leather. Το ένα είναι leather. Ξεκάθαρο. Το άλλο είναι βινίλ, είναι άλλο υλικό. Ναι, αλλά... Δερματίνη λες εσύ τώρα. Άκου λίγο να δεις. Το leather, είναι φυσικό υλικό. Δεν είναι καμία σχέση. Μην κοιτάτε τη γυαλάδα. Λοιπόν, that's all folks. Για να δούμε τι θα δούμε.